Με νέο τρόπο θα υπολογίζονται πλέον τα τέλη κυκλοφορία, με την αρμόδια επιτροπή να εξετάζει ήδη πω στο επίκεντρο θα βρεθεί η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και μάλιστα για τα οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορία μετά την 1η Ιανουαρίου του 2007 αντί τη 1η Νοεμβρίου του 2010 που ίσχυε φέτο. Αυτό σημαίνει ότι ένα πλήθο εκατοντάδων χιλιάδων ιδιοκτητών που εξαιρούνταν πλέον θα χρειαστεί να πληρώσουν αδρά για τα τέλη κυκλοφορία. Τα έχουν λογική. Ποιοι έχουν τη λογική αυτοί οι κυβερνήσαν ποτέ για να ξέρουν. Στον τρελό τα γένια μαθαίνουν μπαρμπέρδες. Δεν έχει να πληρώσει, δεν κυκλοφορά. Τα παραδείγματα σοκάρουν. Αν υπολογίσει κανεί ότι υπάρχουν περιπτώσει που εκτιμάται ότι τα τέλη όχι θα αυξηθούν, αλλά θα πολλαπλασιαστούν. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτη σπορ αυτοκινήτου με κινητήρα 1300 κυβικά εκατοστά, ο οποίο για τα τέλη κυκλοφορία 2016 πλήρωσε 135 ευρώ, σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού με βάση τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, θα καταβάλει για το 2017 το ποσό των 993,24 ευρώ, αύξηση 636. Ένα Ένας ιδιοκτήτης τετρακίνη του μοντέλου με κινητήρα επίσης 1,3 λίτρα από 135 ευρώ που πλήρωσε για τα τέλη το 2016 θα κληθεί να πληρώσει 426,3 ευρώ το 2017, αύξηση δηλαδή 215,7%. Θα πάμε τις πινακίδες σιγά σιγά όλοι και τελείως. Εγώ είμαι συνταξιούχος 75 χρόνων και δεν πληρώνω πράγμα. Μόνο στα αυτοκίνητα είναι. Μπάχαλο. Οι προθέσει τη αρμόδια επιτροπή που έχουν κυκλοφορήσει, σύμφωνα με πληροφορίε, έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν αντιδράσει. Με του οδηγού να εξηγούν ότι πιθανότερο σενάριο είναι να έχουν αντίστοιχη αύξηση και οι 750.000 πινακίδε οχημάτων που έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια λόγω αδυναμία πληρωμή. Βασικά αυτό θα γίνει. Πιστεύω ότι όποιο ο κόσμο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, αυτό φυσικά θα γίνει. Όπω γίνεται και τι προηγούμενε χρονιέ νομίζω ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Όσα μάξα είναι ακριβά να πληρώνουν να τα τέλη κυκλοφορίας. Τα ακριβά αυτοκίνητα, τα φτηνά να μην πληρώνουν καθόλου. Επιπλέον, αγωνία εκφράζουν και οι εκπαιδευτέ οδήγηση που εξηγούν ότι τα τέλη κυκλοφορία θα έπρεπε να κινούνται σε άλλη βάση και πάντω να διασφαλίζουν την καλή κατάσταση των οχημάτων που λόγω τη κρίση κυκλοφορούν σαν κινητέ βόμβε στα οδικά δίκτυα, καθώ οι ιδιοκτήτε δεν έχουν τη δυνατότητα ακόμη και τι υποτυπώδει ενέργειε για τη συντήρηση των αυτοκινήτων του να κάνουν. Αυτό είναι καταστροφικό. Έχω πει πολλέ φορέ το πρώτο θύμα τη αυτοκίνητο συντήρησή του. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα σκεφτεί πολύ καλά η πολιτεία και όταν εννοώ συντήρηση εννοώ και τα λάστιχα και τα μορτισέρ και τα βαμπρίζ και του καθρέφτε και όλα αυτά που θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να μπούμε σε μια τελείω διαφορετική ας πούμε, φιλοσοφία. Περί επιβολή πρόκειται των τελών κυκλοφορία. Σαν πρόστιμο μοιάζει. Και όχι σαν ένα, ένα, ένα τέλο που μπορεί η πολιτεία να το αξιοποιήσει.